κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Γανώση, Αντιδήμαρχε του Δήμου Μελονίκα, κύριε Πρόεδρε τη Κοινότητα Πορτοχελίου, κύριε Κόκαλη, αγαπημένοι φίλε και φίλοι, σα ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μα. Σα καλωσορίζουμε στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου ΑΕΚΕΙΕΣ εδώ στο Πορτοχέλη, ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο που είναι ευλογία να το έχουμε στον τόπο μα. Που δεν έχει αντιλήψει τίποτα από άλλα συνεδριακά κέντρα όλης της χώρας και που φυσικά ενισχύει τον τουρισμό, ενισχύει την επισκεψιμότητα σε μήνες που δεν είναι τοπί της τουριστικής σεζόν, διευρύνοντας τη σεζόν και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Φυσικά ευχαριστούμε τη διοίκηση των ξενοδοχείων ΑΕΚΕΙΕΣ για τη δωρεάν παραχώρηση και του χώρου και του φουαγή για μια εβδομάδα για την έκθεση, αλλά και των κερασμάτων που θα βρείτε έξω αργότερα. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λέλεκα, τον αγαπημένο Δημήτρη Κολοκίδα και την αγαπημένη Βάσο Τιμίτσα για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση που έχουν πάντα προς τη Δημοτική Αρχή. Βρισκόμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε παρέα την παρουσίαση και τα εγγένεια της έκθεσης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών και τα εγγένεια βέβαια της έκθεσης και της βραβεύσης σχετικά με την ανάπλαση και ανάπτυξη της οδού Πορτοχελίου, όδου Βερβερότητας του Μερμιονίδας. Έξω από την αίθουσα, σίγουρα όλοι θα είδατε τις μακέτες των 8 ομάδων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και φυσικά τα 3 πρώτα βραβεία. Η έκθεση θέλω να σας ενημερώσω ότι θα λειτουργεί μέχρι τις 21 Ιουλίου από τις 10 μέχρι τις 6 για το κοινό, οπότε μπορεί να υπάρχει αυτή η επισκεψιμότητα και να δουν και φίλοι σας ή να το επικοινωνήσετε, να δουν κι άλλοι αυτή την ωραία προσπάθεια νέων παιδιών. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς του Γιώργου Γαλανόπουλο για την εργασία την δωρεά που έκανε για τα ξύλινα στα οποία στέκονται οι μακέτες, που ξέρω πολύ καλά από τον πόρτο εργασία του τώρα το καλοκαίρι και τον ευχαριστούμε που μας ανέχθηκε και ανταποκρίθηκε θετικά. Λοιπόν, μπροστά σας θα βρείτε ένα τριπτυχό το οποίο μπορείτε να πάρετε μαζί σας φεύγοντας. Είναι η περίληψη του πρώτου βραβείου της μελέτης στα αγγλικά και στα ελληνικά. Τι είναι διαγωνισμός ιδεών? Ξεκινήσουμε από εκεί. Διαγωνισμός ιδεών είναι ο διαγωνισμός που έχει ως στόχο τη διερεύνηση των κύριων παραμέτρων ενός θέματος, την αξιολόγησή τους, την ανάλυση της βασικής συνθετικής ιδέας, την εξειδίκευση του προγράμματος του έργου και τη διαμόρφωση του πλαισίου για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της μελέτης του έργου. Με την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ιδεών, η αναθέτουσα αρχή, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Δήμος, μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της εργασίας, της πραγματευμένης πρότασης, μέσω της τεχνικής υπηρεσίας της. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιλογή σχεδίων με σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση που θα εξασφαλίζει λειτουργικότητα, αισθητική ποιότητα και κατασκευαστική αρτιότητα με στόχο την αναβάθμιση του κοινότητας του χώρου, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Οι προτάσεις θα πρέπει να αποδίδουν το δημόσιο χώρο πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, αποσκοπώντας τη δημιουργία ενός ασφαλού, προσβάσιμου και ευχάριστου δημόσιου χώρου για όλους. Ξέρετε τι θέλουμε. Θέλουμε να διασφαλίσουμε από τώρα το μελλοντικό, αισθητικό, λειτουργικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα στον τόπο μας, στην Ερμιονίδα, ενός τόπου που αξίζει να είναι ψηλά. Το όραμα έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται πράξη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο, να σας καλωσορίσει και να σηματοδοτήσει την έναρξη των εγγενείων της έκθεσης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα ιστορική. Με σεβασμό στον θεσμό των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, είμαστε υπερήφανοι που για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας πραγματοποιήθηκε μια τέτοια διαδικασία. Σήμερα λοιπόν κλείνει ο τίτλος του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών και έχουμε το πρώτο βραβείο για την ανάπλαση και ανάδειξη της οδού Πορτοχελίου όρων Βερβερότητας, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την περιοχή μας και αποτυπώνει το σύγχρονο νεύμα και τις στοχεύσεις της.
με κύριους άξονες την ποιοτική και την νευρολογική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα νέο δημόσιο χώρο με νέα αισθητική, νέα υλικά, νέες προσεγγίσεις που σέβονται όμως το χαρακτήρα και το ιστορικά χαρακτηριστικά του όμορφου αυτού τόπου της Αγιονίδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους, τις άρτιες τεχνικά προτάσεις τους, καθώς και για τον χρόνο που αφιέρωσαν. Να ευχαριστήσω την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιονίδας, κυρία Σουσάνα Καραγκόλα, και την επιστημονική συνεργάτητα κυρία Μαρία Παλιγού, οι οποίες ανέλαβαν και έτρεξαν όλες τις διαδικασίες για τον διαγωνισμό. Καθώς και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιονίδας, κυρία Λάουρα Αγγελίνη, για την συμμετοχή της ως μέλος της Κρητικής Επιτροπής. Συγχαίρω επίσης τους μελετητές που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις και δηλώνω ότι ο Δήμος Αγιονίδας θα σεβαστεί και θα αξιοποιήσει το προϊόν της πνευματικής τους δουλειάς. Ιδιαίτερα βέβαια θα ήθελα να σε χαρώ την πατριώτησά μας, τη δημότησά μας, την Άκη την Αναστασία, που είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι στο πρώτο γραφείο και για έναν λόγο ιδιαίτερο θα έλεγα ότι είχα την τιμή, τη χαρά, έφερε και μαθήτριά μου, η Αναστασία, να λένε πανελλαδικές εξετάσεις. Ως δημοτική αρχή έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εξέβρεση χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου. Και τι έχουμε κάνει εδώ και πολλούς μήνες? Έχουμε καταφέρει να εντάξουμε το Δήμο Αγιονίδας στο ΕΣΠΑ 2127. Για πρώτη φορά εντάξει το Δήμο Αγιονίδας σε ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα. Είμαστε λοιπόν μαζί με δύο όμορους Δήμους, το Δήμο Επιδάπων και το Δήμο Ναυπηγαίο, το μία αστικό κομμάτι του Δήμου Ναυπηγαίο, σε μία όχε, είναι τα αρχικά ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, όπου από κοινού, αλλά ξεχωριστά σε κάθε Δήμο, θα μπορούν να γίνουν έργα που θα χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ 2127. Τα χρήματα είναι πολλά. Ήδη είμαστε στα πρώτα βήματα που μιλάμε με τη διαχειριστική αρχή και με παράγοντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι λοιπόν το εργαλείο, το χρηματοδοτικό, που θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει είτε εξ ολοκλήρου το έργο, είτε και τμήμα του έργου αυτού. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πορεία και θα τα παρακολουθούμε από κοντά. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω μια άλλη μια φορά για την αμέριστη προσοχή σας, να συγχαρώ και πάλι αυτούς που βραβεύτηκαν και συμμετείχαν και να ευχηθώ καλή συνέχεια στη σημερινή παρουσίαση. Να είστε καλά και ευχαριστώ και σας που ήρθατε. Οι επεμβάσεις θα πρέπει να είναι ήπιες, αναβαθμίζοντας το δημόσιο.
διασφαλίζεται η άνετη μετακίνηση των πεζών. Τέλος, κάθε πρόταση θα πρέπει επιπλέον να παρουσιάζει με σαφήνεια και τεκμηρίωση την επιλογή εξοπλισμού και επίπλωσης του δημόσιου χώρου και των υλικών κατασκευής, στοιχεία διαφοροποιήσεων υλικών, υφών, φυτεύσεων, λεπτομέρειες και κάθε άλλο στοιχείο που τη συνθέτει. Να αποτελεί συνολική προσέγγιση. Να εντάσσεται αρμονικά στην περιοχή, εφαρμόζοντας τις αρχές του βιοκλιματικού, ενεργειακού και αηφόρου σχεδιασμού και να λάβει υπόψη της τα οικονομοτεχνικά δεδομένα τόσο σε επίπεδο αρχικού κόστους, όσο και κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Η πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2020 και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για το σχεδιασμό της και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο. Κατά την ετική απόφαση του Δελευταίου, με το ποσό των 100.800 ευρώ, που περιλαμβάνει την απονομή έως 3 βραβείων, έως 3 επένων και έξοδα διεξαγωγής του διαγωνισμού, και εφόσον ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές διαδικασίες προετοιμασίας, προκηρύχθηκε η διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, ο οποίος διήρκησε από τις 10 έως τις 10 Δεκάτου του 2022. Στην πρόσκληση κρίθηκαν αποδεκτοί 8 υποψήφοι που κατέθεσαν εμπρόκειτο τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια, η ειδική πενταμελή κριτική επιτροπή, τους προανέφερε η κυρία Μελιανίτου, συγκροτήθηκε από τους. Θα διαβάσω μόνο τα ονόματα. Δραγώνα Παναγιώτη, ως πρόεδρο. Ανδριανόπουλο Τηλέμαχο, ως μέλος. Βιρτζίλη Λάουρα, επίσης ως μέλος. Μελανίτου Άννα, ως μέλος. Και κύριο Φραγκάκη Ιωάννη, ως μέλος. Οι οποίοι, μέσα από μια διαφανή και αδιάβλητη διαδικασία και με ομόφωνη απόφασή τους, ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση των 8 μελετών, απονέμοντας 3 βραβεία. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων ως προς τους όρους και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και φυσικά από τη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων. Σύμφωνα με το πρακτικό της κριτικής επιτροπής, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσέλκυσε έναν ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχών και οι στόχοι του για έναν ασφαλή, ευχάριστο και προσβάσιμο χώρο με ρεαλιστική προσέγγιση ως προς το ζήτημα της υλοποίησης και συντήρησης, βρήκαν ανταπόκριση στο σύνολο των προτάσεων σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Συνεπώς, ο στόχος του επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τέλος, η Κριτική Επιτροπή θεωρεί ότι το πρώτο βραβείο διακρίνεται από ένα όραμα για την περιοχή και παρουσιάζει όλες τις προϋποθέσεις ολικής ή τμηματικής υλοποίησης και εισηγείται στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου, θέτοντας ως προτεραιότητα την περιοχή της Λιμνοθάλασσας σε περίπτωση τμηματικής υλοποίησης. Στις 27 Απριλίου του 2023, με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, επικυρώθηκε το συνολικό και συνοπτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα 3 πρώτα βραβεία όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, των οποίων θα ακολουθήσει η παρουσίαση και η απονομή. Στο τέλος, θα έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε και να μελετήσετε το υλικό που παρέδωσαν οι μελετητές όλων των προτάσεων που υποκλήθηκαν και βρίσκεται στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής. Η έκθεση όλων των μελετών θα παραμείνει ανοιχτή από σήμερα έως και τις 21 Εβδόμου, με ωράριο λειτουργίας καθημερινά 10 με 6 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου οργάνωσε και δημιούργησε την ευκαιρία να απολαύσουμε όλοι ένα νέο δημόσιο χώρο με νέα αισθητική, νέα υλικά, νέες προσεγγίσεις, που σέβονται όμως το χαρακτήρα και τα ιστορικά χαρακτηριστικά του τόπου μας. Από εδώ και πέρα εξετάζονται ήδη τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα η γραπευμένη πρόταση θα προχωρήσει σε τελικό στάδιο επεξεργασίας σε συνεργασία με τους μελετητές της και σε επόμενη το προϊόν της πνευματικής δουλειάς τους, ώστε να καταστεί όριμη για δημοπράτηση του έργου κατασκευής.
Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας και που με ακούσατε. Ευχαριστούμε την έντυπα λοιπόν. Νομίζω δεν άφησε καμία απορία αναπάντητη. Και το θετικό είναι ότι πονέει ολοκληρωθεί και το έργο τμηματικά, ξεκινώντας από την Λιμοθάλασσα. Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε με τις απονομές των βραβευμένων, ξεκινώντας από το τρίτο βραβείο, αλλά πριν καλέσω την ομάδα αυτή, θα καλέσω την κυρία Λάουρα Βιρτζίνη, η οποία είναι αρχιτέκτο μηχανικός, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λιμενίδας και μέλος της Παιδικής Επιτροπής, όπως προαναφέρθηκα η κυρία Μελένη Μουκίδη, με υπαλληλού. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το τρίτο βραβείο. Έχουμε εικόνα αν θα συνδεθεί ο κύριος. Δεν θα μπορέσει. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, το τρίτο βραβείο απονέμεται στην ομάδα με τίτλο μελέτης Cost to Cost. Η ομάδα λέγεται Object Architecture. Αποτελείται από την Εκατερίνη Τριφωνίδου και τον κύριο Δημήτριο Γουρδούκη. Λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, οι δύο αρχιτέκτονες μηχανικοί δεν είναι κοντά μας. Οπότε, η κυρία Λάουρα Βιρτζίνη θα σας μεταφέρει την άποψη της Κρητικής Επιτροπής για την δουλειά του Τρίτου Βραβείου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σύμφωνα με το πρακτικό της Κρητικής Επιτροπής, η πρόταση που ομόφωνα κέρδισε το Τρίτο Βραβείο είναι τολμηρή με ιδιαίτερο σχεδιαστικό ύφος. Η διαμόρφωση της περιοχής σε επαφή με το γήπεδο στη Λιμοθάλασσα, με την εισαγωγή προγραμμάτων αθλητισμού και αναψυχής, κρίνεται ως ευχάριστη. Ωστόσο, η κυκλοφοριακή επίλυση είναι οριακά επεξεργασμένη και το τμήμα 2 υστερεί γενικά σε επίπεδο σχεδιαστικής επεξεργασίας. Ο σχεδιασμός των στοιχείων αστικού εξοπλισμού παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά τίθεται ερωτήματα ως προς τις βασικές κατασκευαστικές επιλογές. Η τοπιακή μελέτη και η επιλογή των φυτέρσεων κρίνεται ως ικανοποιητική. Το επίπεδο των σχεδιαστικών αναπαραστάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Προχωράμε στο δεύτερο βραβείο. Τίτλος μελέτης «Κινούμενα τοπία». Ομάδα μελέτης «Τοπίο 7». Μελετητές Παναγιώτα Καραμανέα, αρχιτέκτο μηχανικός, αρχιτέκτο τοπίου. Αθανάσιος Πολυζωήτης, αρχιτέκτο μηχανικός, αρχιτέκτο τοπίου. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Πολυζωήτης. Θα τον καλέσουμε να παρουσιάσει την πρόταση, η οποία βραβεύτηκε με τη δεύτερη θέση. Κύριε Πολυζωήτη, συγχαρητήρια. Βασικός στόχος της πρότασης που ανέφερα και πριν είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κυπηθείου.
ελευθερίου χώρου, έντονα τοπιακού, με χωρική συνέχεια ενιαίο ύφος, που επανασυράφεται την αλυσίδα αυτή των εναλλασσόμενων τοπίων σε ένα ενιαίο αφήγημα, σχηματοποιεί διακριτικά το τοπίο με χαρά εξηγιομετρίας, προωθεί την απρόσκοπτη κίνηση και οργανώνει χώρους με διαφορετικές ποιότητες και χρήσεις. Από την αλληλουχία τοπίων διαφορετικού χαρακτήρα που υπάρχουν στην περιοχή, αναγνωρίζονται και προτείνονται διαφορετικές χωρικές ενότητες που δημιουργούν μια αφηγηματική δομή, όπως είναι το πάρκο της θάλασσας, ο περίπατος στην ακτή, τα κινούμενα τοπία, ο περίπατος στην ύπαιθρο, οι πύλες στη θάλασσα, η μεσογειακή εξοχή και το αγροτικό τοπίο, το τοπίο διάδρασης με τη λιμνοθάλασσα, η αμμουδιά και το κατόφλι στο πόρτο χέρι και οι αφετηρίες. Βασικά έργα του σχεδιασμού στην ευρύτερη κλίμακα, καθώς είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας, είναι οι στρατηγικές που αποτελούν τη βασική δομή οργάνωσης, όπως είναι η στρατηγική του δικτύου κίνησης για τη διασύνδεση όλων των περιοχών, δίνοντας προτεραιότητα στον πεζό, το ποδήλατο και στα μέσα μαζικής κοινωνίας, με χώρους στάθμευσης της διάσπαρτος και ενταγμένου διαδικτυακά στο τοπίο, δίκτυο τοπικού λεωφορείου που το διασυνδέει και με άλλα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής και μονοπάτια για την πρόσβαση στην ακτή. Με στρατηγική φύτευση, με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας φύτευσης, της υπάρχουσας βλάστησης και τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων οικολογικής συνδεσιμότητας, τη δημιουργία ενός μεσογειακού τοπίου ετοπιότητας με ελληνικά φυτά, τη στρατηγική νερού, με στόχο τη βιωσιμότητα και την αφεκτικότητα στην κλιματική κρίση, με εφαρμογή γενών και άνυδρων φυτεύσεων, συλλογή ομβρίων και άντρευση, εφαρμογή τάφρου Bios Way κατά μήκος του δρόμου, που καθαρίζει και επιτρέπει τη διήθηση των ομβρίων. Ακολουθεί η παρουσίαση των προτάσεων των περιοχών, το τμήμα 1 49 στρεμμάτων με επέμβαση στο 50%, που είναι η αφετηρία της διαδρομής και το αποκαλούμε το πάρκο της θάλασσας. Πρόκειται για ένα τμήμα φυσικού τοπίου με βλάστηση και διαδρομές, με έντονη τοπογραφία και την παρουσία ενός ρεύματος, με χαρακτηριστική θέα προς τη θάλασσα. Το πάρκο της θάλασσας αξιοποιεί την υπάρχουσα τοπογραφία και βλάστηση και χωρίς έντονες κομματουργικές μεταβολές εντάσσονται νέες κρίσεις και διαμορφώσει για εκδοχικές του τοπίου, μέσω γεωμετρικών χαράξεων από αναλυματικά τυχεία με επένδυση από οξυδωμένο χάλιβα και ροϊκά μονοπάτια που οδηγούν στην παραλία. Στο άλλο τμήμα, η ποδηλατική διαδρομή εφάπτεται στον χώρο και συνεχίζει προς το δάσος Κορακιάς, προτείνονται χώροι στάθμευσης σαν ανάπτυξη των υπαρχόντων. Με έντονο τοπιακό χαρακτήρα, αποσταθεροποιημένο χώμα, ενταγμένοι μέσα στα δέντρα, να το βλέπουμε την τομή. Και στους χώρους αυτούς υπάρχουν μικρά πλατώματα εισόδου όπου ξεκινούν πορείες κατάβασης. Στο δυτικό τμήμα, μέσα στο άρσος, προτείνονται χώροι στάσης, μεσογειακή κήπη, περιοχές για πικνίκ, πεδότοπος και όργανα επέθειας γυμναστικής με κορμούς δέντρων. Εδώ βλέπουμε και ένα φωτορεαλιστικό των διαμορφώσεων, όπου ο σχεδιασμός συμπληρώνεται και με τα κιόσκια, στάσεις, τραπεζοκαθίσματα επίσης, πικνίκες, ετήλακες, διαμορφωμένους, μοιρεμένους, τοπογραφία, με τυχεία κορτέντερ μετρικά. Ακολουθεί το κεντρικό τμήμα του λόφου, που προτείνονται αναψυκτήριο και πύργος παρατήρησης της θέας. Να σημειωθεί πως όλες οι χρήσεις και κατασκευές ακολουθούν τις θέσεις και τις χαράξεις του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Στο ανατολικό πρανές προτείνεται ο χώρος πεθρίων εκδηλώσεων, ένα αμφιθέατρο μικρό, ενταγμένο στην τοπογραφία και στο φυσικό τοπίο, με αναβαθμούς από οπλισμένη γη και ανακυκλωμένη ξηρία πρώτης συγκυροτραμβιών. Στην παραλιακή ζώνη προτείνεται μια ξένη παραλιακή διαδρομή ενταγμένη στο τοπίο. Και εδώ βλέπουμε την τομή που φαίνεται η έντονη τοπογραφία, με το λόφο στη μέση και ένα φωτορεαλιστικό της συνολικής πρότασης σε αυτό το τμήμα. Οι νέες φυτεύσεις τυλίγονται και περιστρέφονται γύρω από τις επιμέρους τοποθεσίες. Ακολουθεί το τμήμα 2, 14 στρέμματα, όπου προχωρούμε κινούμενα τοπία αναψυχής. Πρόκειται για μια διαδρομή εσωτερική, την οδό Πρωτοχελίου Όρνου Βερβερόντας, χωρίς άμεση επαφή με την ακτογραμμή. Εδώ βλέπουμε εικόνες από την υπάρχουσα κατάσταση και κάτωψη της πρότασης του χώρου με τον δρόμο και την ποδηλατική διαδρομή που φαίνεται με το κίτρινο. Σε ζώνες παράλληλες στον δρόμο προτείνονται φύλακες με χώρους στάσης, στάθμευσης, κήπους, πεδοτόπους, όργανα γυμναστική,
αστικής, εγκάρσεις συνδέσεις επίσης προς τη θάλασσα και πύλες προς τις ιδιωτικές κατοικίες. Σαν γενικός κανόνας, η κεντρική αυτή οδός διατηρεί σταθερό πλάτος 6 μέτρα με κατατόπους καθαιρέσεις ενός μέτρου, όπου είναι 7 μέτρα για παράδειγμα, ενώ παράλληλα συντηρείται και αναβαθμίζεται και το υπάρχον οδόστρωμα. Κατά μήκο διατρέχει ποδηλατική διαδρομή, είτε σε απόσταση από τον δρόμο με παρεμβολή μια ζώνη φύτευση, αυτό το κανάλι Βάρια Ζουμπέι, το κήπο τη βροχή, πλάτος 2 μέτρων, είτε είναι εσπακτόμενη. Η κίνηση του πεζού και στις δύο περιπτώσεις γίνεται είτε από το ποδηλατόδρομο, μεικτή χρήση δηλαδή, είτε από ένα απέναντι πεζοδρόμιο στην απέναντι πλευρά. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση που το πλάτος δρόμου επιτρέπει την ανάπτυξη χώρων αυτή πλευρά και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Ένα συνολικό φωτορεαλιστικό της πρότασης, που φαίνονται οι διαφορετικές χωρικές ποιότητες σε αυτές τις επάλληλες ζώνες. Στις φυτεύσεις τονίζει την γραμμικότητα της κίνησης στα σημεία αυτά. Το επόμενο τμήμα, 3, 1,5 στρέμμα, το λεγόμενο τοπίο διάδρασης με τη λιμοθάλασσα, η αμμουδιά, το κατόφλι στο πόρτο χέρι, πρόκειται για μια περιοχή που υπερτερεί το τοπίο της λιμοθάλασσας, η αμμουδιά και οι εξέδρες μέσα στη θάλασσα. Εδώ η διαδρομή φτάνει στο πόρτο χέρι, στο σημείο αφετηρίας, όπου υπάρχει κέντρο πληροφόρησης και διάθεσης δημοτικών ποδηλάτων. Στην περιοχή 3 γενικά υπερτερεί η ροϊκή καμπυλόσχημη γεωμετρία στο σχεδιασμό όσον αφορά στο όριο συνάρτησης της ακτής με τον παγκλασμό. Η ροϊκή γεωμετρία οργανώνει τις φυτεύσεις, την ξύλινη παραλιακή πλατφόρμα περιπάτου και τις νέες ροϊκές ξύλινες πλατφόρμες μέσα στο νερό. Στην δομή εδώ φαίνεται η οργάνωση κατά πλάτος σε επάλληλες ζώνες, ο δρόμος, ο δηλατόδρομος που παρεμβάλλεται μια ζώνη φύτευσης, μια διάδραση σκιερή ζώνη με μεσογειακούς κήπους και χώρους στάσης και κιόσκια, ο καμπυλόσχημος ξύλινος περίπατος στην αμμουδιά, πασαλόπικτος με δυνατότητα απομάκρυνσης και ανθεκτικότητα στο σχεδιασμό την περίοδο της κλιματικής κρίσης, και παραλία αμμουδιά με τις κατατόπου εξέδρες. Ένα ρεαλιστικό, συνολικό, φαίνονται διαφορετικές ποιότητες χώρου σε αυτές τις επάλληλες ζώνες επίσης και οι φυτεύσεις στην περιοχή. Σε σχέση με τα υλικά γενικά, πρόκειται για μια βιοκλιματική πρόταση που υπερισχύει το πράσινο και μαλακές υδατοδιαπερατές επιφάνειες με βασικό υλικό διαπεδόστρωσης στο σταθεροποιημένο χώμα με κατάλληλο βαθμό βέβαια σταθεροποίησης για ποδήλατο, για όχημα, ανάλογα. Και η περιορισμένη χρήση οξυδωμένου χάλιβα για τις αρχιτεκτονικές κατασκευές και τον εξοπλισμό. Όπως φαίνεται εδώ σε κάποια στοιχεία που έχουν προτείνει. Σε σχέση με τα κιόσκια προτείνονται δύο βασικοί τύποι. Ο τύπος 1 που έχει μορφή στεγάστρου με βασικά υλικά τον οξυδωμένο χάλιβα και το ξύλο. Τριών υποτύπων, είτε καντίνα, δοθετικός χώρος για το πικνίκ, είτε υφοπόλη για διάθεση ποδηλάτων, είτε αναψυκτήριο. Και ο τύπος 2, πασαλόπικτος, πασαλόπικτα κυβικά και όσο και από ξύλο, δύο υποτύπων πάλι. Αυτά κυρίως στην παραλιακή ζώνη στις δασικές περιοχές. Ο πύργος παρατήρησης, στον ρόφο, επίσης, με βασικά υλικά τον οξυδωμένο χάλιβα και το ξύλο. Και με αυτούς τους χειρισμούς παράγεται ένας νέος βιοκλιματικός και έντονα τοπιακός δημόσιος χώρος με εφικτότητα κατασκευής και χαμηλό κόστος υλοποίησης, ένα σύστημα κινουμένων τοπίων που αναδεικνύουν και αναβαθμίζουν το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της περιοχής με τη σπάνια ομορφιά, προσδίδοντας συνοχή, χωρική συνέχεια και απρόσκοπτη κίνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σαν καμπάς και πηγή έμπνευσης για αυτή την ωραία δουλειά σας. Θα καλέσω το Δήμο Παρθενωνίδας να σας προσφέρει κάποια δώρα από τοπικά προϊόντα που είναι για εσάς και για την κυρία, όχι μόνο για εσάς, θα φάτε και θα κάνετε και σχέσια. Έχουμε πολύ ωραία τοπικά προϊόντα εδώ στην περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να έρθετε να δώσετε τα δώρα στην κύριο Πολυζωήτη. Gracias.
Έχουμε πολύ ωραία τοπικά προϊόντα από τον κύριο Βάγκελο Δημαράκη και την εταιρεία ΕΜΕΣ, τον κύριο Τιμίου Σαράντα, τον πατρικό λιπάδο την εταιρεία Ρογάμι και τον κύριο Σωτήρη Παπαγιανόπουλο, που τους ευχαριστούμε θερμά. Και πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει γενικά στην
συγκεκριμένο του διαγωνισμού είναι η ένωση δύο πολύ σημαντικών για την περιοχή πόλη, το δάσος της Κορακιάς και τον οικισμό του Πόρτα Χελίου. Οι δύο αυτοί ετερόκλητοι μεταξύ τους χωρικοί κοινότητες διεκδικούν χώρο στο διάμεσό τους, καθώς τόσο οικιστικά στοιχεία όσο και άνοιχες επιπτεύσεις εμφανίζονται εκεί. Στο ενδιάμεσο λοιπόν εντοπίζονται τρία σημεία ενδιαφέροντος με διαφορετική γεωμετρία, χαρακτήρα και λειτουργία, που είναι το πάρκο, ο δρόμος και η λιμνοθάλασσα. Ήδη από την πρώτη επίσκεψη στην περιοχή μελέτης, η δυσκολία προσανατολισμού, ο αποσπανικός χαρακτήρας, η μεταβολή της βλάστησης και των οικιστικών πυκνοτήτων, η συνεχώς αναδασόμενη σχέση με τη θάλασσα και η εν γέννη ποικιλία χωρικών συνθηκών ήταν στοιχεία εμφανή. Η τοπιογραφία της περιοχής, η σχέση με τη θάλασσα, καθώς και ο ιστορικός και πολιτισμικός χαρακτήρας της, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης. Η λύση δόθηκε από το δεύτερο σημείο εστίασης στον δρόμο. Ανομοιογενή όρμα μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, επιζητούν την εξομάλυνση και την ομαλή συνύπαρξή του στο ενδιάμεσο. Ο εν λόγω ανομοιογενής χώρος θα αποτελέσει και το πεδίο εφαρμογής της πρότασής μας. Μια νέα, παλαιωμένη, γυναική γραμμή, που ευθύνεται παράλληλα με την εκδηλώνη, έχει την επαναπροσδιορίσει στο δημόσιο χώρο, δημιουργώντας εκατέλεπτα έμφυς, ισόρροπες και συμπληρωματικές μεταξύ τους περιοχές μολυκών και σκληρών εφανιών. Η κυματολογή σε αυτή τη γραμμή, ως εργαλείο σχεδιασμού, εφρυπώνει και οργανώνει τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία του τόπου. Στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης, ανταγωνισμού και διεκδίκησης χώρου. Ο κινητόδρομος, το δυνατόδρομος, νέα όρια, φύτευση, πεζόδρομο. Τα όρια βάλλονται, ο χώρος ρέει. Κατά μήκος του κυματολογίου του νέου ορίου, δημιουργείται μια συνεχής αποσομοίωση έργους μεταξύ της προτινόμενης φύτευσης του πεζοδρόμου. Ο πεζόδρομος προήλθε να παραλάβει την περιπλάνηση και τη στάση των πεζών, ενώ η φύτευση δημιουργεί ένα ενδιάμεσο φίλτρο μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, εμποδίζοντας την εντελική διάρκεια των δρομάτων. Το οπτικό πεδίο περιηγητή άλλο το αμυλίζεται και άλλο το οξύνεται. Ο δημόσιος χώρος άλλο το αποκαλύπτει από τη μονομιά και άλλο το ύστερα από στον έρθει των ορίων. Σύμφωση αποκάλυψη και εντελή γλυμάτων. Μικρές και μεγάλες κοιλότητες διαδέχονται η μία την άλλη, φιλοξενώντας σημεία στάσης, ξεκούρασης, πληροφόρηση και παιχνιδιού. Όλα κατέρευσαν από το βασικό άξονα σύνδεσης οικισμού και δάσου. Σε συνέχεια λοιπόν το άξονα και σε μεγαλύτερη εγκύτητα με το δάσος της Κορακιάς, εμφανίζεται η μεγαλύτερη διεύρυνση του κύματος ή είσοδος στο πάρκο. Χώρος αναμονής, μετάβασης, σημείο συνάντησης. Το πάρκο Βερβερόντας, η μεγαλύτερη και η πιο συμπαγή έκταση δημόσιου χώρου, δίνεται να φιλοξενήσει δραστηριότητες αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και να αποτελέσει προπόσημη την ευρύτερη περιοχή. Οι κινήσεις με αφετηρία του δρόμου ρέουν προς την ακτή, αν δεν φιλοδρομικά και άλλες πιο αργά, αποκαθιστώντας τη σχέση του πάρκου με τη θάλασσα. Ο λόφος με το περίτερο χτίσμα στην κορυφή του, το ρέμα του διχοτομητικού κόμματο και η γραμμή του Αιγιαλού αποτέλεσαν τα τρία στοιχεία της τοπιογραφίας βάσει των οποίων διαμορφώνεται τελικά το πάρκο. Η ανάδειξη των ενλόγων στοιχείων, η έκκληση υποκριτική βλάστηση, όπως επίσης και οι σχέσεις τομείς του εδάφους, καταστάθησαν κομική σημασία από την πρώτη τώρα σε επίσκεψη των τόπων. Ο σχεδιασμός της ανατολικής πλευράς του πάρκου χαρακτηρίζεται από ροϊκότητα και συνεχείς μεταβάσεις, ενώ η δυτική αντιμετωπίζεται πιο αποσπασματικά. Εγκάρσια περάσματα, κατά μήκος του ρέματος, συνδέονται τα δύο μέτωπα και διευκολύνουν την περιήγηση. Μετά την είσοδο στο πάρκο, ένας πέτρινος τείχος δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Πάνω από το υπάρχον κτίσμα, ένα έρημο και διαβερές στέγα στρατοτετράγωνης κάθοψης ορίζει το αναψυκτήριο. Προσεγγίζοντάς το, η πανοραμική θέα αποκαλύπτεται σταδιακά, ενώ προσφέρεται εποπτεία ολόκληρη του πάρκου. Στην περίοδο αυτή θέση, το διαμορφωμένο πλάτωμα που ανοίγεται προς τη θάλασσα, αποτελεί μαζί με το χώρο του καφέ σημείο αναφοράς για τη συνολική επέμβασή μας. Στο βορειότερο σημείο του πάρκου, οι σχοινές στήλες φωτισμού σηματοδοτούν ανάμεσα στην ξύλινη διάσταση στο ξέφωτο, το οποίο δύναται να φιλοξενήσει δρόμενο πολιτιστικού χαρακτήρα. Ομό και τα τόξα σε λύση συνταξή του που γεννιούνται από το έδαφος διαμορφώνουν τα διαζώματα του υπαίθρου θεάτρου. Λίγο πριν την τύπη κλίνη δράση συναντήσει το αίμα,
Τρία διαδοχικά ξέφωτα ευνοούν τόσο τις υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού όσο και παιχνιδιού. Τα τρία αυτά ασκητή δωμάτια φέρνουν τον απαραίτητο σχεδιασμένο αστικό εξοπλισμό και την ανάπτυξη των παραπάνω αυτοπαιδιών. Τέλος, οργανωμένη και με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, συγκεντρώνει τη βλάστηση του εκπαιδευτικού στην περιοχή. Προσεγγίζοντας τώρα την Λίμνη Θάλασσα, η σχέση της με το νερό είναι απολύτως διαφορετική. Εδώ, η κίνηση που αποτελείται κατά μήκος του ορίου, σχεδόν ισόπεδα και σε πολύ μικρή απόσταση από αυτό. Πρόκειται για ένα ισοστροφές σύστημα, το οποίο κατευθύνει το πλέμμα του περιηγητή κάθε φορά στην απέναντι πλευρά. Ο προτινόμενος σχεδιασμός εδώ είναι πιο ίδιος και σημαντικός, σεβόμενος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιοτόπου. Σκοπός των τυλών σημαντικών να παρεμβάσουν σημαντικών παρεμβάσεων είναι η σχόληση στο νερό με διαφορετικό τρόπο την εκάστοτε φορά. Το κύμα εκτείνεται κατά μήκος του μετόπου, δίνοντας προτεραιότητα στην περιήγηση του πεζού και του ποδηλάτη. Οι πιο σκληρές επιφάνειες συναντούν τις πιο μαλακές, το χώμα, την άμμο και τελικά το νερό. Στο σημείο έναρξης της διαδρομής, το οποίο αποτελείται το κορυφαίο σημείο της θάλασσας, ένα μαξιτήριο στρογγυλής κάθαψης ενεργοποιείται με διάμεσο και αμήχανο ως τώρα χώρο μεταξύ των αθλητικών εγκαταστάσεων και του νερού. Για να λυγεί από τη στενή κάθε πάροδο στο ανοιχτό πλάσμα, εδίνει την οπτική φύση προς τη λιμνοθάλασσα, αποτελώντας στοιχείο έκπληξης και αποκάλυψης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Ήδη υπάρχουν σκοτεινές ευρωβλήτα να διαμορφώνονται. Τριγύρω της διάσπαρτης και στη βαρύ όγη την συγκληρώνει. Το παραπάνω σύνολο στοιχείο είναι η κλιματική εμπειρία του περιήγητη, μέσα της οποίας θα αποφεληθεί από τις σημαντικές ιδιότητες του νερού. Εδώ γίνεται αναφορά στα ρήπια της αρχαίας πόλης των Αλλαίων, που σήμερα είναι ορατά από την ακτή νοτιοανατολικά του κόλπου του Πρωτοχείου. Στο νοτιότερο και καταληκτικό σημείο διαδρομής, ένα επίμηκε και στέγαστρο στρέφει και κατευθύνει το πλέμμα εντός του κύλου της Λιμνοθάλασσας. Σημείο στάσης, παρατήρησης, πληροφόρησης και διάθεσης σημαντικών ποδηλάτων, σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Ένας αέριος μελικός χωροκάμακος, επενδυμένος με ζώνες σε πολιτικά πανιά, αποτελεί το πρότυπο μοντέλο στη Γάστρου, που συναντήσαμε προηγουμένως σε τρεις διαφορετικές γεωμετρίες. Η διάδοση του πανού με τον αέρα και το φυσικό φως, καθώς η κατακόρυφη διαβερότητα δημιουργούν ποικίλες χωρικές ποιότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο προτινόμενος αστικός εξοπλισμός συμπληρώνει διεκτικά τις γενναίες χαράξεις, συνθέτοντας μια ενιαία και μικρή ταυτότητα, που συνδιαλέγεται με τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου. Λευκά, μεταλλικά ή ψύχρωμα στοιχεία, που θυμίζουν κατάρτιση του φόρου, λειτουργούν ως στήλη φωτισμού ή φέρνουν συνεχείες πληροφόρησης. Γλυκτικά αντικείμενα, διαδραστικά παιχνίδια, καθιστικά, εξοπλισμός άθλησης, στάσεις λεωφορείων, όλα συμμετέχουν στο κοινό σχεδιαστικό ήχος της συνολικής πρότασης. Στη βάση όλων παραπάνω, το ιδιοδοτερευτό βάθονο διαμορφώνεται από αδρανή, δύο χρωματισμό, τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδοθούν κατάλληλα οι αεροδυναμικέ κυματοειδεί χαράξει. Πυκνή κατηγνώμη σφίγγιση, μειωτικά, φαινικοειδή και ψηλά φέτα, έγινε από καταγραφή τη υπάρχουσα Φλωρίδα, οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν ανάρτηση ειδικά και λειτουργικά σύνορα. Τι είναι δηλαδή η πρότασή μας. Επιστρέφουμε στο τίτλο και επιστρέφουμε στα παλώμενα χωρικά ανάλογα. Τα παλώμενα χωρικά ανάλογα λοιπόν αναφέρονται σε έναν χώρο δυναμικό, άμεσα επηρεαζόμενο και σε συνεχή διάλογο με τις ήδη υπάρχουσες χωρικές συνθήκες. Ζωντανός οργανισμός που άλλοτε εμφανίζεται με τέτοια χαρά, κήπος, σημείο στάσης, αθλητικές εγκαταστάσεις ή θέατρο. Κάθε τέτοια μορφή ενσωματώνεται εντός της οργανωτικής χειρονομίας του κύματος, δημιουργώντας εναλλασσόμενους χωρικούς πυκνοτιές. Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ευρικότητα. Τρεις έννοιες που συνοδεύουν τη δουλειά μας από την αρχή ως το τέλος. Σύνθετες, αλλά και πολύ απλές στην εφαρμογή τους. Η καθολικότητα του οράματός μας αποτυπώνεται τόσο στη συνθετότητα σύλληψής του, όσο και στην απλότητα εφαρμογής του. Ευχαριστώ πολύ. Να σας δώσει κάποια δώρα ο Δήμαρχος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η δουλειά σας είναι τρομερή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε όλους αρέσει το τοπίο και η περιοχή. Νέα παιδιά, φρέσκες ιδέες και οι 8 ομάδες. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους.